Τώρα, ψηφιακή εφαρμογή θα θέσει σε λειτουργία στις αρχές του χρόνου το Υπουργείο Υγείας με στόχο να μπει τέλος στην ταλαιπωρία των πολιτών που αναζητούν φάρμακα που είναι όμως έλλειψη. Το πώς θα γίνει αυτό θα μας εξηγήσει η Ελένη Λαζάρου. Ελένη. Στόχος, Μαρία, του Υπουργείου Υγείας είναι με ένα κλικ οι πολίτες να λαμβάνουν στο κινητό τους τηλέφωνο τις πληροφορίες εκείνες που θα τους απαλλάξουν από μεγάλη ταλαιπωρία που υφίστανται σήμερα γυρνώντας από το ένα φαρμακείο στο άλλο για να βρουν, για παράδειγμα, αντιβιώσεις, φάρμακα για το διαβήτη ή αντιυπερτασικά φάρμακα που είναι σε έλλειψη. Η πλατφόρμα αυτή αναμένεται να λειτουργήσει στην αρχή της χρονιάς. Σε πρώτη φάση θα διασυνδεθούν όλοι οι κρίκοι της αλυσίδας του φαρμάκου, δηλαδή φαρμακοβιομηχανίες, φαρμακαποθήκες και φαρμακεία. Και σε δεύτερη φάση, οι πολίτες θα μπορούν μέσω της εφαρμογής να πληκτρολογούν το φάρμακο που αναζητούν, να βλέπουν αν υπάρχει στα φαρμακεία και αν δεν υπάρχει, να ενημερώνονται με ποια δραστική ουσία μπορούν να το αντικαταστήσουν. Ελένη, σε ευχαριστούμε πολύ.